Το κατά πόσο είναι πλέον πασέ οι διαχωριστικέ γραμμέ μεταξύ δεξιά, κέντρου και αριστερά είναι μια συζήτηση που ακόμη διχάζει του πολιτικού επιστήμονε και σίγουρα δεν υπάρχουν ούτε εύκολε ούτε κατηγορηματικέ απαντήσει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια τα πράγματα είναι πολύ πιο σύνθετα από όσο ήταν μέχρι τα τελευταία χρόνια του προηγούμενου αιώνα. Το μεταναστευτικό έχει φέρει τα πάνω κάτω στην Ευρώπη, ενώ οι προκλήσει τη νέα εποχή δοκιμάζουν διαρκώ το τι σημαίνει να είναι κανεί προοδευτικό, οπισθοδρομικό, δεξιό ή αριστερό. Στη μισή Ευρώπη το δίπολο έχει πλέον μετακινηθεί και το κέντρο δεξιά versus κέντρο αριστερά, έχει γίνει δεξιά versus ακροδεξιά. Ακού τη Γερμανίδα αριστερή πολιτικό Σάρα Βάγκενχνεφτ να μιλάει για το μεταναστευτικό και νομίζω ότι ακού τον Κυριάκο Βελόπουλο. Στη μισή Ευρώπη η ακροδεξιά έχει αρχίσει και πάλι να δαγκώνει και να προτιμάται από του πολίτε ακόμη και ω κυβερνητική λύση. Επίση, εδώ και χρόνια στη Γαλλία οι σοσιαλιστέ έχουν σχεδόν εξαφανιστεί και μεταξύ κέντρου και κέντρο δεξιά έχει εγκατασταθεί το δόγμα του μακρονισμού. Στα καθημά, συνομιλητέ του Κυριάκου Μητσοτάκη συνομολογούν ότι κάτι τέτοιο θέλει να κάνει και εδώ Πρωθυπουργό. Προσφάτω άνοιξε και η συζήτηση για το πολιτικό κέντρο. Η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη κυριαρχεί στο κέντρο, σε βαθμό που ποτέ άλλοτε δεν το έχει κάνει δεξιά. Το πολιτικό σκηνικό είναι υπόθεση ενό μονοκόμματο εξουσία, ενώ κατά καιρού υπάρχουν κορυφαία θέματα τα οποία εξελίσσονται σε διαρετικέ τομέ, μην αφήνοντα κανένα πολιτικό φορέα ανεπηρέαστο. Το βλέπουμε αυτέ τι μέρε και με τη συζήτηση που έχει ανοίξει για την ισότητα στο γάμο και τα ομόφυλα ζευγάρια. Το βλέπουμε και στι τοποθετήσει των πολιτικών όταν μιλάμε για την προοπτική να καταλήξουν Ελλάδα και Τουρκία σε ένα συνυποσχετικό που οδηγεί στη Χάγη. Παλιότερα το είδαμε με τι πρέσπε, ακόμη πιο παλιά με τι ταυτότητε. Εκεί που μετρήθηκαν η προοδευτικότητα αλλά και η σοβαρότητα ενό εκάστον των πολιτικών και των πολιτικών αρχηγών τη εποχή απέναντι σε έναν ιεράρχη που νόμιζε ότι θα γινόταν ο μακάριο τη Ελλάδα. Αν λοιπόν η συζήτηση για τι διαιρετικέ τομέ είχε μια σημασία όταν ήταν ξεκάθαρο τι είναι η Νέα Δημοκρατία, τι είναι το Πασόκ και ο συνασπισμό, φανταστείτε τώρα που έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Τώρα που ο Κυριάκο Μητσοτάκη θέλει να γίνει μακρόν, που το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη αναδιαμορφώνει την πολιτική και η ιδεολογική του ταυτότητα, τώρα που διάφοροι έχουν πάρει το αριστερόμετρο για τον Στέφανο Κασελάκη. Και τώρα φυσικά που έχει αναδειχθεί ένα χώρο με διψήφια ποσοστά στα δεξιά τη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα λοιπόν, 5η 18 Ιανουαρίου του 2020,